Ωστόσο, έχουμε και τον πατέρα. Ο οποίος πατέρας είναι εξαφανισμένος, παιδιά. Mm-hmm. Ο πατέρας είναι ακόμα εξαφανισμένος, δεν έχει δώσει σημεία ζωής, δεν απαντάει στο κινητό του τηλέφωνο, δεν πατάει στη δουλειά του. Και έχουμε τώρα τον κύριο Κατερινόπουλο, ο οποίος πετάει και αιχμές για τον πατέρα. Πετάει πάρα πολλές αιχμές για τον πατέρα. Φυσικά χαρακτηρίζει το έγκλημα ως το έγκλημα του αιώνα στην Ευρώπη. Αλλά αυτό που του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι υπάρχει ένας πατέρας ο οποίος λέει ότι θα δω τον δικηγόρο μου, θα βγάλω δελτίο τύπου. Δεν φαίνεται ως ένας άνθρωπος ο οποίος μόλις έμαθε ότι η σύζυγός του, γιατί δεν είχαν πάρει διαζύγιο, σκότωσε τουλάχιστον το ένα από τα τρία παιδιά. Ναι, είναι αυτή η οικογένεια πραγματικά, και... δηλαδή, προβληματίζει. Δεν, βλέπω αντιδράσεις τις οποίες δεν μπορώ να τις δικαιολογήσω, ούτε με το πιο καθαρό και ήρεμο μυαλό. Μα δεν μπορώ, ναι, δεν μπορώ να δικαιολογήσω στάσεις πραγματικά. Γενικότερα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από κάποια άτομα στην αστυνομία που έχουν βγει και έχουν μιλήσει κιόλας οι άνθρωποι, ότι με κάποιο τρόπο ο μάνος, δηλαδή ο πατέρας των παιδιών, κρατάει τη ρούλα και η ρούλα κρατάει το μάνο με κάποιο τρόπο και κανένας δεν μιλάει. Κάπως έτσι. Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Κατερινόπουλος με μεγάλο ενδιαφέρον, ομολογώ. Ένας πατέρας που χάνει τα παιδιά του μέσα από μια σχέση που ήταν με την κυρία ίξης αφήξης, πότε μαζί, πότε χώρια και ουσιαστικά ήταν χώρια, ο οποίος δήλωνε ότι εγώ με τα χέρια μου θα τη σκότωνα αν ήξερα ότι η γυναίκα μου έκανε αυτά τα εγκλήματα. Απεδείχθη περίτρανα νομικά για το τελευταίο παιδί ότι αυτή είναι η δολοφόνος και όχι μόνο για το τελευταίο, η δική μου εκτίμηση είναι και για τα δύο προηγούμενα παιδιά. Και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Τι τον θέλει το δικηγόρο, κατηγορούμενος είναι. Για ποιον πρέπει να συμβουλευτεί, ποια γνώση να λάβει της δικογραφίας για να αντιδράσει ως πατέρας. Πού είναι το πατρικό ένστικτο εδώ, υπάρχει. Δεν το βλέπω. Δεν είναι αντίδραση αυτή. Ενός πατέρα που πονάει για τα παιδιά του, που εγώ χτυπάω ξύλο να μην βρεθεί κανένας πατέρας στη θέση του, θα ήθελα να την έχω απέναντι, να τη στήσω στον τοίχο και να αυτοδικήσω. Και όχι να περιμένω να δω τι λέει η δικογραφία, ακόμα διατηρεί επιφυλάξεις και αμφιβολίες. Περιμένω να δω, να συνεδώ με τον δικηγόρο μου για να βγάλω δελτίο τύπου. Σιγά ρε φίλε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είσαι. Ποιος είσαι. Έχασες τρία παιδιά. Χτυπιέσαι, οδύρεσαι. Λες, που δεν είδαμε στις συνεντεύξεις που έδωναν κάποια τέτοια συμπεριφορά. Εδώ είναι ευθύνη των αργών να εξετάσει τα πάντα. Πώς έλεγε ο παλιός δημοσιογράφος, τα πάντα όλα. Όλα στο κάδρο, όπως έχω πει από την πρώτη μέρα. Και όχι μόνο για τους τρεις θανάτους, και για άλλο θάνατο. Στην ίδια οικοδομή πέθανε και ένας άλλος άνθρωπος εκεί μέσα, μεγάλος άνθρωπος. Να μας πούν ποια ήταν τα αίτια του θανάτου. Ήτανε πραγματικά τα αίτια παθολογικά, υπήρξε κάτι άλλο. Έχουν δρόμο μπροστά τους οι αρχές. Δεν υποδεικνύω εγώ τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν. Απεδείχθηκε ότι τις κάνουν πάρα πολύ καλά και χαίρομαι γι' αυτό, νιώθω πιο ψηλός. Νομίζω ότι δεν θα αφήσουν ούτε την περίπτωση της πιτωνικοκυράς. Για μένα. Δεν πρέπει να αφαιθεί. Πρέπει να δοθεί πλήρη απάντηση στον ελληνικό λαό και στη μνήμη των παιδιών και την όποια μνήμη. Αυτά λοιπόν ανέφερε ο κ. Κατερινόπουλος και είναι μια υπόθεση πραγματικά στην οποία δεν σας κρύβω ότι είχαμε σχολιάσει όλοι το γεγονός πως ένας δικηγόρος αναλαμβάνει να υπερασπιστεί ένα τέτοιον άνθρωπο. Και λέγαμε εντάξει, είναι επαγγελματικό καθήκον. Τελικά ο δικηγόρος της δεν άντεξε. Και άλλαξε δικηγόρο, Πάνο Τζίφα. Ναι, αποσύρθηκε ο. Αλλά και ο δεύτερος δικηγόρος δεν καταλείπει.